μέσω ωριανού πολυσυλλογικού πολυσόφιας προς την Ελληνική Ευρώπη, είναι ο δρόμος του Ολυάν Εξπρές ή ο μεγάλος αυτοκρατορικός βασιλικός στρατιωτικός δρόμος που οδηγούσε τον Οθωμανικό στρατό στην Ελληνική Ευρώπη παλαιότερα και ο δρόμος Κωνσταντινούπολης Θεσσαλονίκης κατά την πορεία της αρχαίας και της σημερινής εκλογής των Βουλευτών. Ένας κάρτης που μας δίνει τους οικισμούς της Θράκης κατά τάξη μεγέθους. Παρατηρούμε ότι το οικιστικό δίκτυο είναι πιο πυκνό σε μεγάλους οικισμούς, αποκομίζονται οι οικισμοί που είναι πάνω από 3.000 κατοίκους και με τον μικρό ορισμό είναι κάτω των 3. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το κεντρικό, η κεντρική πεδιάδα δεν έχει τόσο πολύ πυκνότητα στο οικιστικό δίκτυο. Αντίθετα, πιο μεγάλοι οικισμοί είναι στους πρόποδες του όρου Στράντζα, δηλαδή σε μια περιοχή έξω από τις μεγάλες συγκοινωνιακές αδειές και κατά μήκος της παραλίας και κυρίως εδώ, εντάξει αυτοί οι οικισμοί εδώ, οι οποίοι είναι γεωγραφικά απομονωμένοι από την κεντρική πεδιάδα, γιατί μεσολαβεί το ιερό νόρος, το Φούντα, στα αρχικά είτε κλπ. Που απομονώνει τις περιοχές αυτές από το εσωτερικό και έτσι αυτές οι περιοχές εδώ, σε αυτές τις περιοχές το ελληνικό στοιχείο δρά κάπως αυτόνομα και ασχολείται περισσότερο με το εμπόριο και την αυτιλία. Ας δούμε και τους μεγάλους οικισμούς της Θράκης σε σχέση με την μεθοδολογική του σύνθεση. Παρατηρούμε ότι στους μεγάλους οικισμούς του πλεονεκτεί το ελληνικό στοιχείο, Αδριανούπολη, 40 Εκκλησίες, Καλλίπολη, λίγη στρεβεστού όπου πλεονεκτεί το αρμενικό, που κι αυτό ήταν συνυφασμένο με το εμπόριο και επειδή ακριβώς η Ρεβεστός είναι το μεγάλο λιμάνι στην Ανατολική Θράκη, γι' αυτό